Φαίνεται, υπάρχουν θαυμαστά φυσικά φαινόμενα τα οποία μπορούν όλοι οι άνθρωποι να τα δουν, να τα βιώσουν και να τα θαυμάσουν. Όπως για παράδειγμα κάθε χρόνο που υπάρχει ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο το έχουν εκλείψει από τους Έλληνες ανθρώπους χιλιάδες χρόνια και είναι η επιτολή του ηλίου, όπου ευθυγραμμίζεται ο ήλιος, ο Σύριος Α με τον ήλιο Απόλλωνα το δικό μας. Και εκείνη την ημέρα που συμβαίνει η επιτολή, δεν είναι πάντα σταθερά η ίδια ημερομηνία, το νερό της θάλασσας γίνεται υφάλμηρο και πόσιμο για 5-10-15 λεπτά. Όσο διαρκεί δηλαδή το φαινόμενο αυτό. Και βέβαια έρχονται τεράστιες συχνότητες στον πλανήτη μας, ο οποίος είναι γιώτα δημιουργήμα και αυτό στρέφεται. Και σαφέστατα οι Έλληνες άνθρωποι και οι πρόγονοι μας γνώριζαν και αυτό το συμβάν. Αλλά οι αποστάτες μας το απόκρυψαν εμάς και μας το εμφάνισε ξανά στις μέρες μας ο Αρτέμιος Όρας πάλι με πολύ συγκεκριμένη διαδικασία που το έχουμε βιώσει και το βιώνουμε αρκετά χρόνια πλέον. Τεράστιο δρόμενο που κάποιος θα μπορούσε να το πει ότι είναι θαύμα. Αλλά είναι φυσικό φαινόμενο. Είναι θαύμα. Από τη στιγμή που το βλέπεις, το βιώνεις και το θαυμάζεις, είναι θαύμα. Αυτό μπορείς να το πεις θαύμα όμως. Αλλά είναι ένα φυσικό φαινόμενο, ξαναλέω, που δεν το προφήτευσε κανένας. Σου λέει, γίνεται. Τότε πήγαινε και δες το, βίωσέ το, νόησέ το. Νόησε.